Γεια σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Θα σας κάνω γρήγορα ένα house tour του νέου σπιτιού. Γιατί στο παλιό έφυγα, γιατί με διώξαν, γιατί δεν είχα πληρώσει 2 μήνες. Όχι, εντάξει, τέλος πάντων, έφυγα από το παλιό σπίτι, ήρθα σε αυτό εδώ πέρα. Εδώ έχουμε την κουζίνα, ολοκένουρια, πεντακάθαρη, γαμάτη κουζινίτσα. Θα κάνουμε διάφορα cooking videos εδώ πέρα. Ωραία, τέλεια. Και ένα σωρό. Και 2 σωρούς. Θα έχουμε μια τοστιέρα, να δω που θα μου χρησιμεύσει η τοστιέρα. Κάποια πιατάκια, κάποια αυτά, γλυκούλια, ωραία. Το νεροχύτη έχουμε, Leon Beer, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Λοιπόν, το ψυγείο. Οπ, ψυγιάκι ωραίο, κατάψυξη και νερά. Οπό, με έχει περιποιηθεί πολύ αυτή η οικοδεσπότης. Λοιπόν, αυτό είναι το σαλόνι. Τσουπ και τσουπ, πάω, η βαλίτσα. Και τώρα πάμε στο μπάνιο, για πάμε λίγο στο μπάνιο, πώς ανάβει τώρα το φως του μπάνιου. Okay. Πλυντήριο ρούχων και μπάνιο, τουαλέτα, για να δω, πω, κοίτα εδώ έχει ένα σωρό ρεσί. Τι είναι όλα αυτά? Εντάξει, με έχει περιποιηθεί ρεσί, πω, τι τέλεια, τι είναι όλα αυτά? Οδοντόβουρτσα. Και αυτό το πάμε στο δωμάτιο μας. Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε το δωμάτιο τώρα. Το δωματιάκι είναι ένα γαμάτο δωματιάκι. Οπ, κρεβατάκι ωραίο. Καρεκλίτσες ωραίες. Και okay. Δεν πρέπει να αλλάξω τις ρυθμίσεις της κάμερας. Ερκοντίσια, ντουλάπες, ένα σωρό πράγματα. Τέλειο. Και έχουμε και εδώ ένα ερκοντίσιο. Οπότε δεν τα βλέπω πολύ άσχημα τα πράγματα. Λοιπόν, guys, μπανίστε, τη βρήκα. Βρήκα ζάχαρη και λίγο γάλα και μου έχει και βάλει και μια μαρμελάδα, οπότε έχω πάρει λίγη βρώμη μαζί μου, θα τη μαγειρέψουμε και μετά θα πάω για ψώνια, θα πάω τσεκάρω δρομολόγια αυτά, να δω πώς γίνεται, να βρω κανένα καλό γυμναστήριο, εντάξει. Where are we now? Right now? We are in the Turkish side. Okay. In Turkish coffee. This is the Turkish coffee. It looks like Greek coffee. No, at all. Yeah? No? I'm telling it's her, more it tastes exactly the same. No, it's not the same. I don't like the same. Greek coffee. Okay. That's an attack on Greece. Θα πούμε στο τζαμί τώρα. Okay. Let's get in. Και πρέπει να βγάλουμε τα παπούτσια μας. Okay. Ελπίζω να μην το κλε... Oh shit! Okay, no swearing. It's nice, huh? It's very big. Very big. Yeah. And I like the carpet. The carpet, huh? Mm. Yeah. Maybe cut some to take it home. Εδώ μπαίνει ο ημάμης και ψέλνει, ξέρω εγώ. We're gonna go get some ice cream. Go. Yeah? Hello. It's more expensive than Italy. Yeah. Mastika chocolate. It's not normal. Pura una limoni, stick. Mastika chocolate. This is show. No, just for the show. Yes. The rest of money. It's part of the trick. Ah, you're not Turkish, huh? No, it's he's Turkish, but he knows some Greek. Okay, who wants to eat now? I don't want to eat it. Λοιπόν, τελειώσαμε από τη δουλειά. Αυτό είναι το ποδήλατο.
και θα πάμε στο γυμναστήριο. Τώρα, δεν έχω φάει κάτι. Ναι, δεν έχω φάει κάτι βασικά. Έχω πιει κάτι, ένα καφέ. Πάμε να δούμε. Hey, γεια σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Αυτός είναι ο Σαρό του μέλλοντος. Εντάξει, σας μιλάω από το μέλλον τώρα. Βασικά είναι το παρελθόν για σας, είναι το μέλλον για αυτό το βίντεο και το παρόν για μένα τώρα. Ναι, είμαι επηρεασμένος από το Avengers που μόλις είδα, από ό,τι καταλάβατε. Λοιπόν, είμαι λίγο ζαλισμένος επειδή έφαγα τον κόλο μου πριν λίγα λεπτά. Ας κάνουμε αυτό το live σχολιασμό, εντάξει. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε με πλάτη. Ξεκινάμε την προπόνησή μας με πλάτη. Τώρα, αυτό το vlog όπως είπα είναι παλιό, έτσι είναι 1-2 μήνες. Τώρα έχω σταματήσει να κάνω εμπροστολέμες έλξεις, εντάξει, και έχω αλλάξει λίγο τις ασκήσεις μου. Δίνω έμφαση έτσι στη μεσαία προς κάτω μοίρα του τραπεζοειδή, γιατί έχω καταλάβει ότι την έχω παραμελήσει, δηλαδή όλοι μιλάμε για τα φτερά. Αλλά εκεί ρε παιδί μου, εκεί το πάχος, εκεί στη μέση της πλάτης δεν νοιάζεται κανείς γι' αυτό. Και οφείλεται για την κακή στάση του σώματος, εντάξει. Λοιπόν, οπότε έχω αλλάξει λίγο τις ασκήσεις και το ασκησολόγιο, τον τρόπο που κάνω τις ασκήσεις. Και αυτό γιατί, επειδή τώρα είμαι Αθήνα, παιδιά, έχω ξεκινήσει κάτι σεμινάρια για personal. Εντάξει, μας μαθαίνουν κάτι γαμάτα πραγματάκια για την ανατομία, για τους μύες, έκφυση, κατάφυση. Έχει γίνει το κεφάλι μας καζάνι όλους εκεί πέρα. Είναι καλή, είναι ωραία, εγώ γουστάρω. Τη βρίσκω δηλαδή. AS νομίζω λέγεται. Από όσο ξέρω είναι από τις καλές. Τέλος πάντων, τώρα είμαι στα 80 κιλά, πίσω στα 80. Τότε ήμουνα πιο ελαφρύς παιδιά, ήμουνα στα 77 νομίζω, 77 είχα φτάσει. Απ' τη μία είναι ωραίο, γραμμώνεις, σπρώχνεις τον εαυτό σου, έτσι. Βλέπεις τους μύες να πετάγονται αυτό. Η κοιλιά μικραίνει, πετάγονται οι κοιλιακοί, αυτό. Θα δείτε και μετά φλεβικότητα που κάνω και στους δικέφαλους που πετάγεται. Θα δείτε. Εδώ πέρα κάνουμε, ναι. Εδώ κάνουμε μπάρα, σε επικλίνη, εντάξει. Οπότε βλέπετε το πάω έτσι, πλάτη, στήθος, ώμους. Δηλαδή η επόμενη άσκηση θα είναι ώμη. Ενώ αυτή πιάνει και στήθος και ώμους, οπότε προθερμένο και ώμη. Δεν χάνεις και χρόνο για προθέρμανση. Τέλος πάντων. Ναι, όπως σας έλεγα ότι ήμουν στα 76, είχα γραμμώσει και αυτά. Γύρισα από εκεί, από την Κύπρο, γύρισα στην Αθήνα. Τότε ήταν και χειμώνας βαρύς. Έσκασα εκεί με τον μπουφάν, μου λένε: Πω, Χριστέ μου, τι έπαθες. Λέω: Τι έπαθες, ήσουν άρρωστος, τι έγινε. Λέω: Γιατί ρε παιδιά. Λένε: Αφού μισός μας γύρισες πίσω. Δεν σταΐζουν εκεί, τι γίνεται. Λέω: Παιδιά, γράμμωσε, κάτσε να βγάλω την μπλούζα να δείτε. Αλλά ναι, το χειμώνα είναι μίζερο. Δηλαδή, σαν φυσικός πρέπει να διαλέξεις, ρε φίλε. Ή θα είσαι λίγο πιο έτσι θολός αλλά υπερτούμπανο, ή θα είσαι full γραμμωμένος με τη φλεβίτσα σου αλλά αδύνατος. Εκεί στη μέση το σημείο zenith δύσκολα το πετυχες. Και άμα το πετύχεις, θα το πετύχεις για 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μέρες. Θα σου φύγει και μετά ένα μήνα μέχρι να το ξαναπιάσεις. Αυτή είναι η εμπειρία μου εμένα. Οπότε γι' αυτό ίσως κάνουν το cutting και το bulking που παίρνουν κιλά και χάουν κιλά. Δηλαδή, το καταλαβαίνω να είσαι 77 το καλοκαίρι, να είσαι 80 το χειμώνα, 82. Όχι και τεράστια διαφορά. Ίσα-ίσα να είσαι λίγο πιο θολός, 2-3% body fat παραπάνω. Έτσι ρε παιδί μου, με το pullover να μην φαίνεσαι σαν να μην χτυκιάρεις. Και το καλοκαίρι εντάξει κόβεις λίγο έτσι αυτά τα 2-3 κιλάκια, πετάγεται και η φλέβα και είσαι ωραίος για την παραλία. Τώρα ξεκινάνε όλοι, έχει μπουσταριστεί το κανάλι μου κάθε Μάιο ας πούμε. Εντάξει, εμένα, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα, τα κανάλια που μπουστάρονται έτσι Μάιο και Ιούνιο. Ιούνιο δηλαδή θα ανέβει στο Θεό το κανάλι. Ιούνιο μαλάκες. Που Ιούνιο είναι μέσα καλοκαίρι. Δηλαδή, άμα τσεκάρεις τα στατιστικά του καναλιού μου, το peak τους είναι στον Ιούνιο. Ας πούμε στο εξωτερικό, το peak τους είναι στον Απρίλιο. Εντάξει, αυτοί ρε παιδί μου στο εξωτερικό λένε εντάξει, ένα δίμηνο πριν το καλοκαίρι λένε άντε πάμε να κάνουμε σώμα για το καλοκαίρι. Εμείς εδώ πέρα έρχεται το καλοκαίρι και μετά ψάχνουμε να κάνουμε σώμα. Τέλος πάντων. Α, ωραία, αυτή η άσκηση τη γουστάρω και σε αυτό το γυμναστήριο είχα βρει αυτό το μηχάνημα βασικά. Γιατί δεν είναι ούτε εντελώς ελεύθερα βάρη, ούτε εντελώς μηχάνημα. Έτσι, επειδή δεν έχει την τροχαλία, το κλασικό και τα βάρη από κάτω. Και βάζει κανονικά δίσκους που θα βάζει και σε μια μπάρα, ας πούμε. Τέλος πάντων, όπως σας είπα, ξεκίνησα σε αυτή τη σχολή. Έχω ξεκινήσει έτσι μερικά personal, μερικά
coaching. Εντάξει, σκέφτομαι έτσι να φτιάξω μια μικρή ομαδούλα από 7-10 άτομα, ξέρω εγώ, και να σας κάνω, ας πούμε, coaching σε όποιον θέλει. Αλλά έλεγα και να ξεκινήσω και, δηλαδή, δωρεάν, να μην πάρω λεφτά από τον κόσμο. Αλλά μετά το ξανασκέφτηκα και λέω, ρε παιδί μου, εάν πάρω ένα πολύ πολύ μικρό ποσό, απλά θα φιλτράρω όσους δεν το θέλουν. Δηλαδή, μου έχει τύχει να αναλάβω ένα άτομο μετά από ένα-δύο μήνες να πει, ξέρεις τι, άκυρο τελικά, και απλά να μην ασχοληθεί. Αλλά εμένα, ας πούμε, είναι πιο σημαντικό να σε φτιάξω, ας πούμε, από το να πάρω κάποια χρήματα για αρχή, γιατί με αυτό κερδίζω εμπειρία, η οποία είναι πολύ σημαντική για μένα. Τέλος πάντων, ίσως το βάλουμε κάποιο χρηματικό ποσό, πολύ χαμηλό, δηλαδή αυτά που θα προσφέρω θα κάνουν 250 ευρώ στην πραγματικότητα, και εγώ θα το προσφέρω με πολύ λίγα χρήματα, εάν το κάνω, θα δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε το δικέφαλο. Εντάξει, σε δικέφαλο, ρε παιδιά, έχω καλά genetics, δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό. Εντάξει, έχουμε σκατά δόντια, σκατά μαλλιά, αλλά ο δικέφαλος, δικέφαλος. Εντάξει, λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας είπα λίγο, έκανα ένα update και για τη ζωή μου. Θα σκάσω μερικά άλλα βιντεάκια, θα δούμε τώρα, γιατί όλοι τώρα είστε και σουβλίζετε. Θα δούμε. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να το γουστάρετε, να περνάτε ωραία. Και να κάνετε αυτό που γουστάρετε. Ώστε την επόμενη φορά να προσέχετε και να γυμνάζεστε.